Μα πού σε ρε πρώτα! Θα να ψωρίω όλα, πήγαινε! Μα πει το έκανα εγώ κύριε καθηγητά! Αυτός εδώ είναι το ανταφόρο παιδί. Είναι ή δεν είναι δικό σου. Δικό μου, αλλά δεν σας το πέταξε εγώ. Τι ποιος το πέταξε λοιπόν. Εγώ να είχα δώσει στο Κωνστάκο. Τι είναι το άξιο από πουλού. Τίποτα κύριε καθηγητά. Να, μια μικρή παρεξήγηση. Παρεξήγηση. Και λοιπόν εσύ μου καταγγέλεις. Δεν το πήρε το δαφόρο μου, το πέταξε στο Κωνστάκο, έτσι. Πού ξέρω εγώ ποιος το πέταξε. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν το πέταξε εγώ. Τι για να μου φέρεις το Κωνστάκο. Σας πέταξαν το τηλεφόρο κύριε συνάδελφε. Τώρα λίγο αγαπητέ μου, να μου βάλουν το μάτι. Να, από εδώ πέρασε. Τι. Λίγο πηγήνα, θα μου το έκασε. Κύριε Γυμνασιά, τι κατάσταση εδώ μέσα, είναι πλέον απόλυτος. Απόλυτος, γιατί, τι σημαίνει. Κατά την ώρα της παραδόσεως, για τη στιγμή ακριβώς που το πάει στον πίνακα. Για να ρωτήσω, αν θέλω να τρεβώνει με τριά, σβή! Έχετε και καρφώνει αυτός εδώ με τον φόρος, 10 πόντους, δεξιότερα από το μάτι, 10 πόντους! Ο τηλεφόρος, αυτό βεβαίως, τι να μπορώ να πω. Δεν αρέσετε ποιος το έκανας. Στην αρχή, υποψιάστηκα τη Λαζάρα. Ύστερα όμως ανακάλυψα ότι ήταν σκατό πουλί. Αυτή όμως μου λέει ότι τον είχε δώσει στο Παπαστάδο. Ο δηλοφόρος θα του πει τα. Ωραία, θα μας δίνω ποιος πέταξε εκ μέρων της ιστορίας. Της ιστορίας, πέρα του πέρα. Δεν είναι ο σπάδος, κύριε Γυμνασιά, αλλά κατάστασε μέσα. Είναι πιο αγαθόλιο. Εδώ ήταν σε κάθε παράδοση. Έχω τη ζωή μας και ξωματική μας και ερώτητο. Σωστά. Σήμερα πέρασαν τον δηλοφόρο. Γιατί μόλις έρθει να καταστήσει τελείως. Ας πέσουμε όπως κάναμε πιο βάσκο και γιατί. Και όχι, μας πήγα. Εδώ πήγα δεν το καλύτερο παιδιό. Το καλύτερο θέλουμε. Δεν είναι τον εμείς να το πούμε σαν υπαρκαστή μου δάσκαλο. Άλλωστε, είναι υπερδολική. Αυτά εδώ λογίζεται με τη ρίγα και την ασιάρκα. Υπερδολική είναι μία και το ξύλο και το παράδοσο. Δεν έχει το ξύλο. Θα πρέπει να παραδεχτείτε κύριε Γυμνασιάρχα ότι δεν είναι μόνο η καταπληκτική εκείνη που σας αναγκάζει να αποφεύγετε τον αθώο εκτελεσματικό του πάντα. Είναι μάλλον ο φόβος που προσχάζει να κάνει ένα μαθητή. Γι' αυτό, βεβαίως γι' αυτό. Το γυμνάσιο ήδη μόλις το κορφώνει και παίρνει τα τεράστια εξοδάνωση. Αν κάναμε να το φτάσουμε, ίσως 10 από αυτού του να το σχεδιαμαλώσουμε την ιδρύα του γυμνασίου. Γι' αυτό φτάσαμε και στο σημείο που φτάσαμε. Και δεν υπάρχει τώρα καμία πειθαρχία. Κύριε Γυμνασιά, αν δεν τιμωρηθεί η μαθήτρια που μου πέταξε σήμερα τον τηλεφόρο, είναι γεγονός ότι αύριο θα μετάξουν λόγω του φρανίου. Αν τιμωρηθεί αυτό. Θα σου πω ότι μπορεί στο δράστη να τη γράψει 100 τύπους από το ζήτημα τη γάλα του Βέλγου. Ναι, μάλιστα. Εμπελώσω. Κύριε Παπαστάβη, να παίξει κύριε καθηγητά. Πες την άκρη μέσα. Καλημέρα. Τι θα γίνει τώρα μόνο μέσα από Παπαστάβη. Εσύ θα είσαι δερκός εδώ μέσα και παίζεις τους καθάβους. Παίζεις τους καθάβους, πέρα του πέρα. Δεν καταλαβαίνεις για να πεις κύριε Γυμνασιάρχα. Δεν καταλαβαίνεις. Κουβέντα. Αυτόν εδώ τον κοντοφόρο. Εσύ τον έχεις φάει έτσι από πού. Μάλιστα. Εσύ τον είχε φέρει. Εγώ. Και πώς βρέθηκε στον πίνακα. Θα μου έπεσε. Πώς σου έπεσε, δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο της παρήτητας, οι κοντιλοφόροι θα πέφτουν. Πέφτουν έτσι, πέφτουν έτσι. Τζιν! Σύμφωνα με τον νόμο της παρήτητας, τα ατυχήμα τρίχνουν κάθε έτος και ούτε από τον ζωτίο σου. Ο ζωτίος, βέβαια, βέβαια. Κύριε Γυμνάσια, μη κουράζεστε άλλο. Άλλο και προσπαθείτε να εξηγήσετε τον νόμο της παρήτητας του Παπαστάβλου. Η Παπαστάβλου θα σας έχει πλήρη μεσάνυχτα. Μα γιατί το λέτε αυτό κύριε καθηγητά, τι σας έχω κάνει επιτέλους. Τι μου έχεις κάνει, δεν έχεις ανοίξει βιβλίο. Κι όμως σε βγάλω στο μάθημα, καταπίνεις τη γλώσσα σου. Δεν το έρθω φυσικά. Τι να κάνω αυτό, εκτονίσω. Μήπως το μάθημά μας έχει μελέτη. Στα θρησκευτικά δεν ξέρω, το μπερδεύω. Τα μπερδεύω. Ναι, τα μπερδεύω. Και θέλετε εσείς δηλαδή. Άλλο μας λέτε εσείς και άλλο μας λέει ο κύριος Δαμιανίδης στο μάθημα της φυσικής. Δηλαδή, τι θες να πεις. Να, εχθές μας μιλούσε για την θεωρία του Λαπλάς και την θεωρία του Δαρβίνου. Δεν μας είπατε ότι η γη δεν ξέρω εγώ, αναφέρομαι στο ψυχ. Και ότι στεριέμισε ξανά από τη θάλασσα. Και ότι η θάλασσα πήγε τη ζωή. Και τα πρώτα ζωντανόντα ήταν παράγκια. Και ύστερα ένα άνθρωπο λέγεται του πυθίκου. Ναι, ναι, ναι. Και κυρίω ο μισή το παιδό διαφωνεί. Εγώ.
Μην μου τα γυρίζετε τώρα, κάτι το χάρι τη γνώμη σα. Όπω το έχω εγώ, σα τα λέω κατά άντρα. Πώ μου μιλάτε, Παπαστάβρο, τι εννοεί. Σήμερα το πρωί μα είπατε ότι ο άνθρωπο είναι αποπειλό. Και την πλευρά του Αδάμου έγινε η Εύα. Τι θέλετε να κάνουμε κι εμεί. Ο ένα τα λέει έτσι, ο άλλο αλλιώ. Μπερδευόμαστε και δεν ξέρω τι να πιστέψουμε. Σιωπή, αν δεν δεστάτε και θα συντάξουμε. Και θα συντάξουμε, βέβαια, βέβαια. Άρα θα μου φέρετε αντίγραμμένου 100 τύπου από το 2000, βέβαια. Τι είναι αυτό.